Απολυτά και 8 ετών. Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου κρατείται από τις γαλλικές αρχές. Γαλλικό κανάλι μετέδωσε ότι ο δράστης εστημένα έριξε το όχημά του πάνω στους πολίτες. Υπάρχουν τουλάχιστον 8 τραυματίες, εκ των οποίων οι 6 σοβαρά τραυματισμένοι. Το Sky News αναφέρει ότι το όχημα ήταν μάρκας BMW. Σύμφωνα με το γραφείο της Εισαγγελικής Αρχής, η ενέργεια ήταν εσκεμμένη, ωστόσο το αυτοκίνητο του οδηγού δεν συνδέεται με την τρομοκρατία ή το Ισλαμικό κράτος. Η εφημερίδα Le Parisien αναφέρει επίσης ότι ο δράστης έχει καθαρό ποινικό μητρό. Ο νεαρός άντρας φέρεται να δήλωσε ότι αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του χωρίς επιτυχία. Αποφάσισε να το επιχειρήσει ξανά. Αυτό που συνέβη στο προάστιο του Παρισιού θυμίζει πολύ την πρόσφατη επίθεση με όχημα σε βάρος στρατιωτών, ενώ ξυπνά τις εφιαλτικές μνήμες της τρομοκρατικής ενέργειας στη Νίκαια την ημέρα της Βαστήλης το 2016, όταν φωτιγό έπεσε πάνω σε πλήθος σκοτώνοντας 84 ανθρώπους. Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ-ουν, ενημερώθηκε για το σχέδιο εκτόξευσης πυράβλων κοντά στο νησί Γκουάμ, τη μη ενσωματωμένη περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, στον Ειρηνικό, αφήνοντας ωστόσο να εννοηθεί ότι η εφαρμογή του θα είναι άμεση. Ο Κιμ εξέτασε το σχέδιο του Μακρόν και το συζήτησε με υψηλόβαθμους στρατιωτικούς αξιωματούχους κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε τη Δευτέρα στο Κέντρο Διοίκησης της Στρατηγικής Δύναμης, που είναι υπεύθυνη για τους πυράβλους. Κάλεσε κατόπιν τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να κάνουν μια πρώτη χειρονομία για να πέσουν οι τόνοι μεταξύ των δύο χωρών, όπως μετέδωσε το επίσημο ειδησιογραφικό πρακτορείο της Βόρειας Κορέας. Οι Αμερικανοί ιμπεριαλιστές έχουν βρεθεί με τη θηλιά στο λαιμό λόγω της απειλής και της φασαρίας τους περί στρατιωτικής αντιπαράθεσης, φαίνεται να είπε ο Κιμ κατά τη διάρκεια αυτής της επιθεώρησης. Δεν αναφέρθηκε όμως σε καμία συγκεκριμένη ημερομηνία εφαρμογής του σχεδίου του για τον Γκουάμ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι εξελίξεις εξαρτώνται από την Ουάσιγκτον, αφού σύμφωνα πάντα με το πρακτορείο της χώρας αυτής, δήλωσε ότι παραθέτουμε θα παρατηρήσει για λίγο ακόμη την ηλίθια και ανόητη συμπεριφορά των Γιάνκηδων. Ο Κιμ φάνηκε μάλιστα να κάνει και λόγο για κάποιο άνοιγμα προς τις ΗΠΑ. Προκειμένου να πέσουν οι εντάσεις και να αποτραπεί μια επικίνδυνη στρατιωτική σύραξη στην Κορεατική Χερσόνησο, είναι απαραίτητο οι ΗΠΑ να κάνουν πρώτες την κατάλληλη επιλογή, είπε, χωρίς να διευκρινίσει τι είδος επιλογή εννοούσε. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, κάλεσε το λαό της χώρας του να συμμετάσχει σε στρατιωτικές ασκήσεις μετά από τις απειλές του πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτική επέμβαση, επιμένοντας ωστόσο ότι εξακολουθεί να θέλει να διαπραγματευτεί με τον Αμερικανό ομόλογό του. Ενώ ο Μαδούρο προειδοποιούσε τους υποστηρικτές του στο Καράκας να προετοιμαστούν για μια ιμπεριαλιστική στρατιωτική επέμβαση, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Μάικ Πένς, προσπαθούσε να κατευνάσει την ανησυχία της περιοχής μετά τις δηλώσεις του Τραμπ και υποσχέθηκε μια ειρηνική επίλυση στην κατάρρευση προς τη δικτατορία της Βενεζουέλας. Χιλιάδες υποστηρικτών της κυβέρνησης διαδήλωσαν στο Καράκας, όπου καταδίκασαν την πρόταση του Τραμπ για στρατιωτική εναλλακτική ως επίλυση της κρίσης στη χώρα τους. Οι σύμβουλοι του Τραμπ έχουν συγχύσει τον πρόεδρο όσον αφορά την πραγματική κατάσταση στη Βενεζουέλα, ισχυρίστηκε ο Μαδούρο. Θέλω να μιλήσω τηλεφωνικά με τον κύριο Τραμπ και να του πω: σε κοροϊδεύουν, κύριε Τραμπ, ό,τι σου λένε για τη Βενεζουέλα είναι ψέμα. Σε σβρώχνουν από το χείλος ενός γκρεμού, είπε ο Μαδούρο. Ο Λευκός Οίκος απέκρουσε την περασμένη εβδομάδα τις προσπάθειες του Μαδούρο να μιλήσει στον Τραμπ, λέγοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα δεχτεί να μιλήσει μαζί του όταν η χώρα επιστρέψει στη δημοκρατία. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Πένς δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα εισαγάγουν οικονομικές και διπλωματικές πιέσεις, ώστε να επανορθωθεί η δημοκρατία στη χώρα. Το αποτυχημένο κράτος της Βενεζουέλας απειλεί την ασφάλεια και ευμάρεια ολοκλήρου του ημισφαιρίου και του λαού των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, είπε σε δημοσιογράφους στην παραλιακή πόλη Καρταχένα της Κολομβίας. Το καθεστώς βιώνει αλλαγή αυτή τη στιγμή και αυτό που παρατηρούμε είναι ότι η Βενεζουέλα καταραίει σε δικτατορία, τόνισε. Και στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, τελείωσε το απόψινό δελτίο ειδήσεών μας στην ελληνική γλώσσα. Η επόμενη συνάντησή μας ορίζεται για αύριο, την ίδια ώρα και στα ίδια μήκη κύματος. Καλό σας βράδυ. Oh,
Να που να πες, θυμίζε,